Μην νομίζεις και την πρόσκλησή σου που μου έκανες από την αρχή της σεζόν και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως ευχαριστώ και άλλους παρουσιαστές που με έχουν καλέσει και ελπίζω να μην τους έχω στεναχωρήσει, αλλά σκέφτομαι πάντα ότι ένας άνθρωπος σαν και εμένα που είναι τόσα πολλά χρόνια στη τηλεόραση και που έχουν υποθεί τόσα πολλά πράγματα και άλλα τόσα έχω πει και από μόνη μου. Δεν έχει να πει κάτι που λες, α, κάτσε να μην το χάσω. Τι να πω. Υπάρχουν και κάποια πράγματα τα οποία δεν θέλω να τα μοιράζω με κανέναν, όπως και εσύ. Αυτό. Όπως και πάρα πολλοί άλλοι. Για όλα τα υπόλοιπα όμως, πραγματικά δεν βρίσκω τι άλλο, τι δεν ξέρει ο κόσμος για μένα. Είναι το κλειδί είναι εκεί πέρα σε αυτό που είπες, ότι υπάρχουν και πράγματα που κάποιοι δεν θέλουν, δεν νιώθουν ανάγκη να τα μοιραστούν ή δεν νιώθουν έτοιμοι να τα μοιραστούν. Αυτό είναι μια πραγματικότητα που μπορεί να απογειώσει, να προσγειώσει και να γειώσει μια συνέντευξη. Γι' αυτό και δεν πιέζω ποτέ ένα καλεσμένο ο οποίος δεν θέλει να έρθει και δεν νιώθει έτοιμος να μιλήσει. Ποτέ. Επειδή τις λίγες φορές που έχω πάει κάπου σαν καλεσμένη, όταν πηγαίνω, προσαρμόζομαι εντελώς στην εκπομπή που πάω. Δεν πάω ποτέ και να είμαι δεν μιλάω. Είναι χιουμοριστική εκπομπή. Θα μπω μέσα και θα κάνω πλάκα. Είναι εκπομπή που πρέπει να ανοιχτείς και να πεις αυτά που σου ζητάει άλλος να μάθει, ρε παιδί μου, που έχεις απέναντί σου. Το θεωρώ σεβασμό όταν κάποιος σε καλεί και αποδέχεις την πρόσκλησή του, ότι θα συμμετέχεις σε αυτό, θα μιλάς. Βεβαίως, υποτίθεται ότι και ο άλλος θα πρέπει να σε σέβεται, γιατί υπάρχουν όρια σε αυτά τα θέματα, σε όλα τα θέματα. Σε όλα τα θέματα υπάρχουν και όρια για τρόπο. Υπάρχει και τρόπος. Ναι. Υπάρχει και τρόπος. Αλλά σου λέω, το σκέφτομαι πολλές φορές και λέω, ωραία. Τι να πούμε. Έχεις πάρα πολλά πράγματα να πεις. Πάρα πολλά πράγματα. Έλα σπίτι μου να χωθούμε στο κρεβάτι μου να μιλάμε ώρες. Κάτω από τα ζεστά παπλώματα. Εννοείται. Αυτό το καταλαβαίνω και το δέχομαι. Σαφώς. Έτσι ναι, εννοείται. Αλλά αν δεν έχεις εσύ, ποιος έχει από τους υπόλοιπους αυτό το μικρό χώρο που λέγεται ελληνική showbiz. Όλοι έχουμε να πούμε, αλλά πιστεύω ότι τα περισσότερα, όπως και για σένα, με έναν τρόπο τα έχουμε πει. Και αν δεν τα έχουμε πει, τα έχουν πει κάποιοι άλλοι. Βέβαια, μπορεί να έχουν πει και κάποιοι παραπάνω που δεν έχουν καμία σχέση, αλλά δεν έχει σημασία. Ο τελικός αποδέκτης είναι πάντα ο κόσμος και νομίζω ότι ο κόσμος ξεκαθαρίζει από όλα αυτά που ακούει την εικόνα ενός ανθρώπου, γιατί γίνεται δικός του μέσα από τη τηλεόραση. Χρόνο με το χρόνο. Σιγά-σιγά. Σε καταλαβαίνω. Πολύ να όχι. Δεν θα έρθει. Να ξέρεις ότι πολύ θέλω να βρεθώ μαζί σου, γιατί είσαι ένας άνθρωπος με συγκροτημένη σκέψη, είσαι ευγενική, ξέρεις να κρατάς, δεν θα πω τα προσχήματα, τα όρια. Υπάρχουν κάποια όρια που καλό είναι να μην ξεπερνιούνται και εμένα μου αρέσει να μην τα ξεπερνάμε. Θα ερχόμουν με πολύ χαρά, αλλά σου λέω, πείσε με για ποιο λόγο να έχω κάτι να πω παραπάνω από όσα ξέρει ο κόσμος. Να μην γίνω. Εκεί είναι που και εγώ διαφέρω από τους άλλους παρουσιαστές και τώρα η αρχιτέκτρια μου θα βγάζει κάπου φλίκτενες εντός Αττικής. Γιατί εκείνη είναι σκυλή του πολέμου. Θέλει να κερδίζει τα πρόσωπα και έχει πειθό και ασκεί πίεση εντός εισαγωγικών, καλοπροαίρετη έτσι, και πετυχαίνει αυτό που θέλει. Εγώ μια τέτοια αντίδραση.